Τον μιλάω γενικά για το Αιγαίο. Γιατί είναι τα καλοκαίρια, δεν ξέρω τι παθαίνουν τα κύματα και οι βοριάδες. Είσαι και εσύ εκεί που συχνάζεις, έχει πολλά βοριάδες στα Αιγαία. Στα Αιγαία. Όλο το Αιγαίο έχει βοριάδες. Ναι, πολύ. Δεν έχει σημασία εσύ που κάθεσαι, όπου και να κάθεσαι εκεί πέρα, σε βαράει ο αέρας. Γιατί νομίζεις εσένα εκεί που θες να πας δεν θα σε βαρέσει. Είστε κατά στην Κάριστο. Και όταν έχει άπνοια αλλού, εκεί βαράει ο αέρας. Εκεί βαράει τα περισσότερα από φόρη. Είναι το Καποντόρο. Δεν Καλή, δεν θα σα είχα πει ότι μια φορά πήγαμε με το Φουσκωτό να φύγουμε από την Κάριστο να πάμε και στην Άμβρο. Πήγα αλλού, βγήκατε κρίση. Όχι, πήγαμε με ένα θεσπέσιο καιρό, καταπληκτικό. Και με το που φτάνουμε κάπου τώρα με τον ήλιο, που ήταν, ξαφνικά βγαίνει η μαυρίλα, σηκώνονται κύματα. Δεν σα είπα ότι μου ήρθε ένα καλαμάρι στο Δόξα Πατρίδα. Απ' τη θάλασσα. Καλαμάρι! Με στα κύματα. Σου λέω, καρδό μου έτσι και λέω, Παναγία μου, φτάνουμε. Μιλάμε τώρα Ιούλιο μήνα. Φύγαμε κατά καλό καιρό, με πολύ γλυκό καιρό. Και με το που φτάνουμε κάπου τώρα, δίπλα στην Άμβρο δηλαδή, ξαφνικά αρχίζω και βλέπω τη θάλασσα να γίνεται μαύρη, σαν να κάνει φρρρρρ. Σηκώνονται κύματα ψηλά. Λέω, οχ, δεν μ' αρέσουν καθόλου τα κύματα, δεν θέλω να τα βλέπω. Αν δεν σ' αρέσει τα κύματα, ρε, Ελένη, τι ναυτία έχει. Ναυτία δεν έχω, αλλά έχω φοβία. Τυχαίρη γυναίκα. Δεν θέλω να σκέφτομαι τη μαυρίλα κάτω στη θάλασσα. Ναι, ναι. Τέλος πάντων, και κρατιόμουν έτσι και έλεγα: αχ, και τα παιδιά μου μέσα, πού τα έφερα. Και με το που φτάνουμε στην Άνδρο, με το που φύγαμε από τον Καποντόρο, ρε παιδιά, από εκεί που ήταν όλο αυτό που σας λέω το άγριο, ξαφνικά μια κάδα. Ήσυχα τα νερά, γυαλίζανε. Λέω: Θεέ μου, δεν τον ξαναπερνάω. Εγώ με Φουσκωτό, τον Καποντόρο, με τίποτα. Το καλαμάρι, το κρατήσω. Το καλαμάρι, έφυγε, μου ήρθε εδώ, πέφτει κάτω, σπαρτάραγε κάτω στο πάτωμα. Να λέω: μην αφήνετε τα χέρια σα να καθίσετε. Φρεσκόλα. Ποιο καλαμάρι, το καλαμάρι, θα σκεφτώ. Αλλά μου έκανε εντύπωση, φαντάσου πω έκαναν τα νερά. Που πετάχτηκε απ' έξω και μου ήρθε, σου λέω: εδώ. Στην Κάριστο τα δέντρα είναι μόνιμα έτσι, στην Κάριστο. Είναι πλαγιαστά. Από τον αέρα που τα φυσά είναι έτσι μόνιμα. Τα αυτιά μου με εκνευρίζει, ζαλίζομαι. Ας αφήσουμε το γλυκό υπέροχο καιρό. Εξάλλου σε λίγο που θα μπει ο Τάσος θα μας πει και λίγο τι θα γίνει με τον καιρό αυτές τις μέρες. Να πούμε ένα. Τι να πούμε, ένα συγχαρητήρια με το καλό να το χαίρεστε. Μπράβο, βρε Σταματίνα. Ομολογώ ότι σήμερα το πρωί με το που άνοιξε τη τηλεόραση και δεν την είδα, πήρα την Ελένη. Της λέω, βρε Ελένη, είναι καλά η κοπέλα. Γιατί θυμάμαι ότι είχε πει θα κάτσει μέχρι την Παρασκευή και αν δεν γεννήσει θα κάτσει πια σπίτι για να γεννήσει. Και μου λέει, ναι, καλά είναι. Λέει, δεν αισθανόταν καλά. Μάλλον και θα είναι σπίτι. Θα μάθω. Μέχρι να με ξαναπάρει πίσω, ακούω. Α, γέννηση στα Ματίνα. Λέω, βρε. Είπαμε. Γέννηση 8 η ώρα το πρωί ακριβώς. Και η αλήθεια είναι, λένε ότι ο γιατρός της είχε πει από το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Μην πας στην εκπομπή, κάτσε να ξεκουραστείς. Μην γεννήσεις στο πλατό. Και τι έλεγε η Μέρπαγκ Αλέξη. Έλα να γεννήσεις στο πλατό και θα είσαι η πρώτη παρουσιάστρια στον κόσμο που θα έχει γεννήσει ζωντανά. Θα έχει κάνει μεγάλη πρωτοπορία. Ακού τι τη είπε. Και σήμερα 8 η ώρα το πρωί ήρθε στον κόσμο το αγοράκι της. Ένα παιδί που το ήθελε πάρα πολύ και ήθελε πολύ να είναι αγόρι. Θα το ονομάσουν Ιωάννη Εφρέμ. Από το όνομα του μπαμπά του Θέμη Σοφού και από τον Άγιο Εφραίμ, στο οποίο έχει τάξει το μωράκι. Είναι πάρα πολύ χαρούμενοι, πολύ ευτυχισμένοι. Είναι στο μαιευτήριο. 6,5 ώρα το πρωί περίπου την πήγε ο Θέμη Σοφού στο μαιευτήριο. Είχε πόνους και για προληπτικούς λόγους πήγαν εκεί. Γέννησε με κεσαρική. Είναι πάρα πολύ καλά και η μητέρα και το μωρό. Και εμείς έχουμε τράσει ένα πολύ γλυκό και ωραίο βίντεο για να τους το αφιερώσουμε με τις ευχές μας. Πάντως να πούμε έτσι ότι ο σταθμός μας είναι γόνιμος πολύ. Πάμε στη Σταματίνα τώρα. I hope someday we'll sit down together and laugh with each other about these days. Λοιπόν, ναι, αυτή η χρονιά του Happy Day δεν ήταν σαν τις άλλες. Και αυτό που την έκανε διαφορετική ήταν το τεράστιο φωτεινό χαμόγελο της Σταματίνας Τσιμτσιλή, που από την αρχή έμοιαζε να κρύβει ή να αποκαλύπτει κάτι περισσότερο από την καλή της διάθεση. Ένα γλυκό, τρυφερό μυστικό. Θέλουμε να κάνουμε ένα τρίτο παιδάκι. Και μακάρι να μας ευλογήσει ο Θεός, να είμαστε καλά, να είμαστε γεροί και να μεγαλώσουμε την οικογένειά μας. Είχε πει η Σταματίνα τον Οκτώβριο, που είχε βρεθεί καλεσμένη στο πλατό της Ελένης. Ένα μήνα αργότερα, τον Νοέμβριο, το μυστικό της δεν ήταν πια μυστικό. Και σήμερα στις 8 το πρωί, η ευχή της, η ευχή των αγαπημένων, των φίλων, των συναδέλφων της και όλου του κόσμου που την αγαπά, έγινε πραγματικότητα. Η Σταματίνα μας το πλατή πρωινό χαμόγελο του Αλφα έφερε στον κόσμο με κεσαρική ένα γέαστατο αγοράκι βάρους 2 κιλών και 900 γραμμαρίων. Το νεαρό κύριο Ιωάννη Εφρέμ Σοφό. Ιωάννης όπως το όνομα του παππού του, του πατέρα του Θέμη, και Εφρέμ επειδή όπως αποκάλυψε η ίδια η μαμά του σε ανύποπτο χρόνο, το ζευγάρι τον είχε τάξει στον Άγιο Εφρέμ. Η
Η Σταματίνα και ο Θέμης δεν έκρυψαν ποτέ πως ήθελαν πρώτα ένα γερό μωρό και μετά ίσως ένα αγόρι που θα πλούτιζε κι άλλο τα συναισθήματά τους και θα έκανε χαρούμενες τις δύο μεγαλύτερες αδερφές του, τη Μέρη και την Άγια, οι οποίες έχουν ήδη δηλώσει πως θα αναλάβουν ρόλους babysitter για να βοηθήσουν τη μαμά. Η μία θα τον κοιμίζει και η άλλη θα τον ταΐζει. Αυτή η τρίτη ήταν η πιο αναπάντεχη, ίσως η πιο διαφορετική εγκυμοσύνη για τη Σταματίνα. Λίγο δύσκολο το πρώτο δίμηνο, πολύ γεμάτη στη συνέχεια από τις καθημερινές υποχρεώσεις της εκπομπής της, από την οποία έφυγε μόνο για να γεννήσει και τις ανάγκες της οικογένειας. Εκείνη επέλεξε να δει αυτό το διάστημα σαν ένα ευχάριστο διάλειμμα. Έφαγε προσεκτικά, δεν γυμνάστηκε εντατικά, προτίμησε να κοιμηθεί περισσότερο και να ξεκουράσει το σώμα της. Έτσι κι αλλιώς, όπως λέει, η κούραση των παιδιών είναι γλυκιά. Είμαι από τις γυναίκες, δήλωσε πρόσφατα στο περιοδικό Τηλέραμα, που τους αρέσει η μορδιακή φάση, όταν είναι πολύ μικρό το παιδί και απόλυτα εξαρτημένο από σένα. Και επειδή όταν γέννησα την πρώτη μου κόρη έμεινα έγκυος αμέσως μετά και στη δεύτερη, συνεπώς είχα δύο μωρά ταυτόχρονα σαν δίδυμα. Νομίζω ότι τώρα θα το ζήσω πιο αφοσιωμένα. Τώρα θα το ζήσει σίγουρα όπως πρέπει. Τόσο ώστε να πάρει τις αγκαλιές, τα βλέμματα, τα χάδια, τους ήχους και τις μυρωδιές, τη θαλπορή, τη χαρά, την ολοκλήρωση, την πρόκληση που φέρνει στη ζωή κάθε μητέρα στο νεογέννητο μωρό της. Ένας ολόκληρος, καινούριος, υπέροχος κόσμος που περιμένει να τον ανακαλύψεις. Σταματίνα και Θέμη, να σας ζήσει. Να σας ζήσει πραγματικά, να είστε ευτυχισμένοι. Και Σταματίνα μου, εγώ έτσι από εμπειρικά το λέω. Σε βλέπω ότι έχεις πάρει πάρα πολύ φορά. Μάλλον θέλεις να με ξεπεράσεις. Αλλά δύο είναι, δεν είναι μακριά. Με δύο περνάς μπροστά. Πάντως, πολύ δύναμη πάντως να κάνει απανωτά τόσα μωρά. Ναι. Απανωτά. Απανωτά. Τι κάνει δηλαδή σε μια τετραετία. Είναι πολύ. Είναι ζώρικο. Δεν είναι εύκολο. Και όλα έρχονται την ίδια περίοδο. Δηλαδή, σου έρχεται και πολύ οικονομικά. 27 Απριλίου ο μικρός. 1η του Μαΐου έχει γεννηθεί η Νάγια. 31 Μαΐου είναι Σταματίνα. 11 Ιουνίου η Μέρη. Και ο Θέμης αφού 5 Ιουλίου. Θα κάνουν ένα ομαδικό πάρτι γενεθλίων. Με ένα σπάρο που τα παιδιά που λέμε. Εγώ κρατάω μόνο τα παιδιά στι κάνουν οι γονείς. Που λέμε πολλές φορές ότι περίπου ίδια εποχή τα γεννάμε. Πέφτουν έτσι κάτι πολύ κοντά. Με το ζευγάρι. Όχι, δεν είναι θέμα τελικά θέμα ζευγαριού. Μάλλον είναι θέμα της γυναίκας και ίσως είναι η περίοδο της εκείνη πιο γόνιμη. Γυναικολογικά εννοώ, δεν μιλάω για γενικότερα. Έτσι μου φαίνεται, γιατί όλες μας, αν μας δεις όσους έχουμε κάνει πάνω από εγώ δύο παιδιά και μπορείς να τα δεις, τυχαίνει να είναι πολύ κοντά.